The show Health and Wellness with Vasula Christodoulou is sponsored by Toyota Croydon. Get up to 10% off and 2 years free servicing on new cars when you quote Hellenic TV at Toyota Croydon. Book online today or call 0208 649 5919. Terms and conditions apply. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία. Το σημερινό μας θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρόκειται για τον καρκίνο του δέρματος. Και μαζί μας είναι η Δόκτωρ Εύη Χριστιά, δερματολόγος. Θα ήθελα να πω ότι η Δόκτωρ Χριστιά τελείωσε την Ιατρική Σχολή Αθήνας και ειδικεύτηκε στη δερματολογία στο Πανεπιστήμιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Χάιντελβεργκης της Δυτικής Γερμανίας με εξειδίκευση στην επεμβατική δερματολογία και ογκολογία. Είναι διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Χάιντελβεργκης. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δόκτωρ Χριστιά, που είστε μαζί μας σήμερα για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να μας ενημερώσετε πολλά πράγματα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό θέμα και χαίρομαι κάθε φορά. Επικροτώ, όπως σας έχω πει και κατηδίαν, οτιδήποτε προάγει την υγεία και την ευεξία. Χαίρομαι που αυτό το θέμα είναι τόσο σημαντικό, που αφορά οποιαδήποτε ηλικία, οποιοδήποτε φίλο. Ακριβώς. Είναι σήμερα το θέμα μας. Ναι. Λοιπόν, θα αρχίσουμε έτσι πολύ απλά. Τι είναι ο καρκίνος του δέρματος και ποιοι είναι οι κυριότεροι τύποι του καρκίνου του δέρματος? Καταρχάς, ναι, θα ήθελα να ξεκινήσω δράτοντας έτσι την ευκαιρία, αναφέροντας το δέρμα. Είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος. Επειδή αναφερθήκατε στο δέρμα και επειδή, όπως είπα, είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος, είναι τόσο σημαντικό για την όλη εύρυθμη λειτουργία των υπολείπων οργάνων του σώματός μας. Γιατί πέρα από τις πληροφορίες που μας δίνει όταν το παρατηρούμε, όπως το θέμα της ηλικίας, η ηλικία που έχει κάποιος, το φύλο, το χρώμα, παίζει σημαντικό ρόλο ως προστασία, είναι ένας φραγμός, αλλά και θερμορυθμιστής και ταυτόχρονα αποτελεί το αισθητήριο, ανοσολογικό και μεταβολικό όργανο, καθώς εκεί γίνεται η φυσική βιολογική σύνθεση της βιταμίνης D με την επίδραση φυσικά ηλιακής ακτινοβολίας. Ήθελα να το αναφέρω αυτό, καθότι ως επακόλουθο της υπέρμετρης έκθεσης στον ήλιο είναι ο καρκίνος του δέρματος, που αποτελεί και το θέμα μας σήμερα. Ναι, πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε πάρα πολύ που το αναφέρατε. Ναι, μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον καρκίνο του δέρματος, διακρίνουμε το μελάνωμα, το γνωστό και μη εξαιρεταίο, το οποίο αναπτύσσεται από τα μελανοκύτταρα και αποτελεί τον πιο επιθετικό καρκίνο του δέρματος, και τα μη μελανώματα, στην ουσία τα non-melanoma skin cancer, όπως τα αναφέρουμε στην πλειογραφία, και τα οποία παρουσιάζονται 20 φορές πιο συχνά από το μελάνωμα. Τα non-melanoma skin cancer περιλαμβάνουν τις δερματικές βλάβες, όπως το βασικό κυταρικό καρκίνωμα, το οποίο είναι το καρκίνωμα το οποίο και εκπορεύεται όχι από τα κύτταρα της βασικής τυβάδας επιδερμίδας, γιατί έτσι θεωρούν παλιότερα, γι' αυτό και το όνομα βασικό κυταρικό, αλλά από το έξω επιθυλιακό έλτρο του θυλάκου της τρίχας. Και το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα, το οποίο συναντάται στα ακανθοκύτταρα, από τα οποία αποτελείται άλλωστε και το μεγαλύτερο μέρος της επιφανειακής τυβάδας του δέρματος, της επιδερμίδας.
Υπάρχουν και άλλοι σπάνιοι τύποι καρκινωμάτων, όπως τα καρκίνωμα Μέρκελ κτλ. Αλλά σε αυτά δεν θα ήθελα να αναφερθώ αυτή τη στιγμή, γιατί είναι Ναι. πολλές λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να αναφέρουν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι καρκίνου του δέρματος. Το μελάνωμα, το βασικό κυταρικό καρκίνωμα και το ακαμφοκυταρικό καρκίνωμα. Μάλιστα, και θα μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρκίνου του δέρματος, ώστε ίσως μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να προφυλακτούμε ή να αποφύγουμε για να αποφύγουμε να πάθουμε τον καρκίνο του δέρματος. Ναι. Ναι, υπάρχουν πράγματι πολλοί παράγοντες. Αναφέραμε στην αρχή το δέρμα, αλλά και και την σύνθεση, το ρόλο του δέρματος. Και αυτό γιατί μία από τις κυριότερες αιτίες ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος είναι η περιόδης ακτινοβολία από την έκθεση στον ήλιο. Αποτελεί την κύρια αιτία του καρκίνου του δέρματος. Αυξάνει λοιπόν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος, ακόμα και όταν το δέρμα μας είναι προστατευμένο είτε με ρουχισμό είτε με κάποιο αντιλιακό γαλάκτωμα. Επικίνδυνη ωστόσο είναι και η διαλείπουσα και απότομη έκθεση στον ήλιο. Είναι αυτό που παρατηρούμε κυρίως σε τουρίστες από σκανδιναβικές χώρες και από τη Βρετανία, οι οποίοι έρχονται σε χώρες με ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα. Και απότομα, χωρίς να έχει υποστεί το δέρμα, το λεγόμενο hardening, δηλαδή την επαφή με τον ήλιο, εκτίθενται για πολλές ώρες στον ήλιο. Καθότι επίσης και η έκθεση κατά την βρεφική και την παιδική ηλικία. Πολύ σημαντικό. Αυτός είναι ο κύριος παράγοντας, η κύρια αιτία. Άλλοι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος είναι το ανοιχτό χρώμα του δέρματος, όπως επίσης και οι φακίδες, και αυτά σε συνδυασμό με τα ξανθά, τα κόκκινα μαλλιά και το ανοιχτό χρώμα ματιών. Η μικρότερη ποσότητα μελανίνης που υπάρχει στο δέρμα παρέχει μικρότερη προστασία από τη βλαβερή ηλιακή ακτινοβολία. Αυτός είναι ο κανόνας. Επίσης, άλλοι παράγοντες είναι το ιστορικό ηλιακών εγκαυμάτων. Το δέρμα, ως το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, έχει μνήμη. Κάθε λοιπόν ηλιακό έγκαυμα καταστρέφει τα κύτταρα του δέρματος και αυξάνει συνεπώς τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Ιδιαίτερα όποιος ως παιδί ή ως έφηβος είχε συχνά ηλιακό έγκαυμα, έχει κατά συνέπεια και αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξει καρκίνο του δέρματος. Η επίδραση λοιπόν του ηλίου είναι αθρηστική και αυτό θέλω να τονίσω με αυτό, ότι όσο η βλάβη που έχουν υποστεί τα κύτταρά μας συσσωρεύεται και μάλιστα όταν ξεκινά και από την παιδική ηλικία, γι' αυτό και θεωρώ απαγορευτικό να εκτίθενται παιδιά στον ήλιο, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος. Επίσης, πολύ σημαντικό, δερματική σπήλη, οι ελιές με λίγα λόγια. Όταν είναι αυξημένος ο αριθμός των δερματικών σπήλων ή η παρουσία δυσπλαστικών στήλων, αυξάνεται ο κίνδυνος. Προκαρκινοματώδης βλάβης του δέρματος. Θετικό οικογενειακό ιστορικό. Αν υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που έχει καρκίνο δέρματος, τότε ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 50%, όπως και το ατομικό ιστορικό. Επίσης, το ευαίσθητο δέρμα, για παράδειγμα μετά από έγκαυμα, ουλές, το καθιστά πιο ευάλωτο. Η έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, κυρίως σε χημικές ουσίες ή ιονίζουσα ακτινοβολία. Η ηλικία, μην το ξεχνάμε. Το κάπνισμα, λοιμώξεις από τον ιό HPV, δηλαδή τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Γενετικά σύνδρομα, κάποια έλκη, χρόνια έλκη τα οποία δεν επουλώνονται δηλαδή. Και δεν θα επαναφέρονται ίσως τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε, είναι το τεχνητό μαύρισμα και η τεχνητή περιόδης ακτινοβολία, τα λεγόμενα solarium. Γιατί ο καρκίνος του δέρματος έχει αυξηθεί και σε νεότερες ηλικίες. Παλιότερα θεωρούνταν ότι αφορούσε άτομα από κάποια ηλικία και πάνω. Πλέον όμως αφορά και σε νεότερες ηλικίες και αυτό γιατί πολύ απλά ο κίνδυνος έχει αυξηθεί λόγω του γεγονότος ότι νεότερα άτομα κάνουν το σολάριο, μαυρίζουν ναι, τεχνητά. Ως ώστε είναι επικίνδυνο και είναι ένας παράγοντας για τον καρκίνο του δέρματος. Τι ναι. γίνεται με τα λέιζερ αποτρίχωσης, γιατί είχαμε μία ερώτηση όταν ανακοινώσαμε ότι θα σας έχουμε σήμερα και λέει, αν ρωτήστε αν πειράζει, αν είναι ένας παράγοντας για τα λέιζερ αποτρίχωσης.
Όχι, δεν είναι. Το ledger αποτρίχωσης, γιατί πολύ απλά καταστρέφει το θύλακα της τρίχας. Δεν φτάνει καν στις κατώτερες στιβάδες. Δηλαδή στις στιβάδες εκείνες όπου βρίσκουν τα μελανοκύτταρα, που παράγουν τη μελανίνη, όπου θα μπορούσαν να υποστεί. Είναι συγκεκριμένες στιβάδες. Συγκεκριμένο, μάλλον το μήκος κύματος του ledger αποτρίχωσης. Δεν καταστρέφει τον υποκείμενο ιστό, καταστρέφει την τρίχα και το θύλακα της τρίχας. Πολύ σημαντικό επίσης, κάποια φάρμακα, όπως τα νοσοκατασταλτικά φάρμακα, η κυκλοσπορίνη, η αζαθιοπρίνη, το αποδυναμωμένο νοσοποιητικό σύστημα, αλλά και φάρμακα, και αυτό είναι σημαντικό, όπως τα αντιβιωτικά ή κάποια φάρμακα κράτης ακμής ή κάποια έλαια και φυτά, τα οποία δημιουργούν φωτοευαισθησία. Δεν δημιουργούν προφανώς τον καρκίνο του δέρματος, όμως δημιουργούν κάποια ευαισθησία, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος εγκάβματος. Και όπως είπαμε, το έγκαβμα θα μπορούσε να αποτελεί υπόστρωμα πάνω στο οποίο θα δημιουργηθεί ο καρκίνος. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα σε δύο πράγματα που ήδη έχετε αναφέρει. Για τους τουρίστες, ότι είναι πιο ευάλωτοι. Θα λέγατε ότι, να πούμε για εμάς τους Έλληνες, όταν για τους Έλληνες που ζουν δηλαδή στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, και επειδή το επιδερμίδα τους είναι συνηθισμένη στον ήλιο, όμως πρέπει και πάλι να προστατεύονται, δηλαδή να αποφεύγουν τις, δεν θα πει ότι επειδή είναι συνηθισμένη δεν υπάρχει ο κίνδυνος, έτσι. Ναι, φυσικά, σε καμία περίπτωση θα ήταν πραγματικά ανεύθυνο να υποστηρίξει κανείς κάτι τέτοιο. Καταρχάς, ακόμα ο ήλιος, πέρα από το ότι έχει γίνει πιο επιθετικός, γιατί μειώνεται, πέρα από είναι ότι πιο άδυνο, καθημερινά, αλλά είναι πολύ πιο επιθετικός από ό,τι παλιότερα. Ταυτόχρονα όμως, το δέρμα, το οποίο εκτίθεται πλέον και σε πολλούς άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες, και όλοι αυτοί οι παράγοντες που ανέφερα παραπάνω, το κάνουν έτσι και αλλιώς πιο ευάλωτο. Θέλει προστασία χειμώνα, καλοκαίρι, ακόμα και σε άτομα τα οποία έχουν πιο ανθεκτικό δέρμα ή έχουν πιο σκούρου χρώματος δέρμα, δηλαδή παράγουν περισσότερη μελανίνη. Ας αναφέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Bob Marley, που είναι πάρα πολύ γνωστός, είναι pioneer και τα λοιπά, ο οποίος πέθανε στα 36 του χρόνια από καρκίνο, από μελάνωμα των άκρων. Παρόλο που είχε μελανίνη, ήταν σκούρου. Είναι ναι, σκούρου, βέβαια. Ακριβώς, δηλαδή δεν είμαστε προστατευμένοι από τον ήλιο. Το γεγονός ότι κάποιος είναι πιο ανθεκτικός δεν τον κάνει προφανώς και προστατευμένο από τον ήλιο. Ακριβώς. Ναι. Και όσο είπατε για την παιδική ηλικία, δηλαδή αν κάποιος έχει εκτεθεί στον ήλιο στην παιδική ηλικία ή στην νεανική ηλικία, μετά σταματάει, αρχίζει αυτή η ενημέρωση που γίνεται τώρα, η ευαισθητοποίηση. Και όμως αυτό το κάψιμο που ίσως πάθετε, αυτά τα εγκάβματα στη νεαρή ηλικία, μπορεί να δημιουργηθεί ο καρκίνος του δέρματος στα 60, 70 και 80 του χρόνια. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό που ανέφερα ότι, με σιγουριά, ο κίνδυνος αυξάνεται. Το δέρμα έχει μνήμη, δεν ξεχνά ποτέ. Αθρηστικά λοιπόν είναι η δράση του ηλίου, και μάλιστα όταν τα ηλιακά εγκάβματα που συμβαίνουν κατά την παιδική ηλικία, επειδή ακριβώς δημιουργούν βλάβες στα κύτταρα του δέρματος, το οποίο συσσωρεύεται, φτάνουμε σε κάποια ηλικία ως ενήλικες πλέον, και τότε αυτές οι βλάβες φαίνονται. Αυτό φαίνεται ακόμα και στο θέμα, ας πούμε, των ρητίδων. Οι άνθρωποι που έχουν έτσι κι αλλιώς εκτεθεί σε μεγαλύτερες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας, βλέπουμε το δέρμα τους αλλάζει, και αυτό δεν αλλάζει όσο, και αυτό φαίνεται σε μετέπειτα χρόνο. Οπότε, ξεκάθαρα, τα ηλιακά εγκάβματα ακριβώς, δυστυχώς, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Γι' αυτό και όλας η έκθεση των παιδιών, κατ' εμέ, είναι απαγορευτική. Από τους 6 μήνες και μετά πρέπει να επαλήφονται και με αντιλιακά γαλακτώματα τα μωρά.
Και πρέπει να, δηλαδή, να ακολουθούμε τους κανόνες πρόληψης. Ιδιαίτερη πρόσοχη. Ευχαριστούμε, Δόκτωρ Χρήστια. Πού θα λέγατε ότι είναι τα πιο συνηθισμένα μέρη του σώματος που μπορεί να εμφανιστεί ο καρκίνος του δέρματος? Επειδή, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, η κύρια αιτία εμφάνισης καρκίνου του δέρματος είναι ο ήλιος. Οπότε τα μέρη στα οποία εμφανίζεται τις περισσότερες φορές ή σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι προφανώς τα μέρη που εκτίθενται στον ήλιο. Αυτό είναι το κεφάλι, το πρόσωπο, το κεφάλι, ιδιαίτερα σε άτομα τα οποία έχουν μειωμένο τριχωτό κεφαλής, στη μύτη, στα χείλη, στα αυτιά και στα πτερίγια των αυτιών, στο λαιμό, στους ώμους, στη ράχη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να εμφανιστούν και σε άλλα σημεία του σώματος. Όπως επίσης, τώρα θα αναφέρω συγκεκριμένα το βασικό κυταρικό, ας πούμε, που αναφέραμε, το καρκίνωμα, μπορεί να εμφανιστεί και σε μη εκτεθειμένες περιοχές. Σε περιοχές, δηλαδή, που έχουν εκτεθεί, που είναι ανοιχτές πληγές, που επιμένουν και δεν επουλώνουν, σε χρόνια σφλεγμένουσες δερματικές καταστάσεις, σε περιοχές όπου έχουν επιπλοκές από εγκάβματα, κάποιες σουλές, μολύνσεις, από εμβόλια ή ακόμα και από τατουάζ. Όλα αυτά είναι επιβαρυντικοί παράγοντες. Το ίδιο ισχύει και με το ακαθοκυταρικό καρκίνωμα, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί και σε περιοχές όπου, δηλαδή στους βλενογόνους του στόματος, στους βλενογόνους των γεννητικών οργάνων, στα οποία δεν εκτιθέμεθα στον ήλιο. Και προφανώς και το μελάνωμα, το οποίο άλλωστε μπορεί να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί είτε από κάποιους σπήλους ήδη προϋπάρχοντες, είτε και de novo, δηλαδή χωρίς να προϋπάρχει κάποια ηλιά, και να δημιουργηθεί ακόμα και στους βλενογόνους του στόματος, των γεννητικών οργάνων, μπορεί να δημιουργηθεί στα ισότερα όργανα, ακόμα και στον οφθαλμό. Υπάρχει και κακή πρόγνωση. Έχετε αναφέρει και από εμβόλια. Εννοείται αν γίνει μία πληγή και αυτό θα προκαλέσει, όχι από το συγκεκριμένο εμβόλιο, αλλά από την πληγή του εμβόλιου. Ναι, η ουλή που δημιουργείται. Η ουλή, μάλιστα. Ακριβώς. Ναι. Αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Γι' αυτό και όταν πηγαίνει ένας ασθενής στον δερματολόγο του, ο δερματολόγος δεν ελέγχει μόνο τους σπήλους, μόνο τις ελιές που έχει ένας ασθενής. Ελέγχει όλο το σώμα, το τριχωτό της κεφαλής μέχρι και τα πέλματα, ανάμεσα στα δάχτυλα, παντού, τα γεννητικά όργανα, τον βλενογόνο του στόματος. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκεί κρύβονται πολύ συχνά και καρκινώματα. Μάλιστα. Και ποια είναι τα συμπτώματα? Εντάξει, θα δούμε κάτι, ένα σπήλωμα, μία ελιά, τέλος πάντων. Όμως πώς θα καταλάβουμε ότι αυτό ίσως θα πρέπει να το κοιτάξουμε, γιατί δεν είναι απλά μία ελιά, είναι κάτι ύποπτο? Ναι. Ας αναφέρουμε πρώτα, οι ελιές αφορούν κυρίως τα μελανώματα, γιατί τα μελανώματα μπορούν να προκύψουν κατά ένα 20-30% από προϋπάρχοντες σπήλους. Όσον αφορά τα υπόλοιπα καρκινώματα, ας πούμε το βασικό κυταρικό καρκίνωμα, που είναι άλλωστε και ο συχνότερος τύπος καρκίνου συγκριτικά με τους άλλους, είναι και ο λιγότερο επικίνδυνος. Δηλαδή, αφορά σε 75% των καρκίνων του δέρματος που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Εμφανίζεται λοιπόν κυρίως σε άτομα τα οποία έχουν λευκό χρώμα δέρματος, ξανθά, κοκκινοπά μαλλιά κτλ. Κυρίως σε ασθενείς άνω των 75 ετών, που έχουν 5 φορές περισσότερες πιθανότητες ανάπτυξης του βασικού κυταρικού καρκινώματος σε σύγκριση με ασθενείς 50-55 ετών. Για τα σημεία τα αναφέραμε, κυρίως σε εκτεθειμένες περιοχές, αλλά και σε μη εκτεθειμένες στον ήλιο περιοχές. Επίσης, αυτό που κλινικά θα βλέπαμε εμείς, γιατί αυτό έχει σημασία, παρουσιάζεται με διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι ένα οζίδιο του δέρματος, το οποίο έχει και κάποια αγκιάκια, κάποιες ευριαγγίες. Μπορεί να είναι το ελκωτικό, δηλαδή να είναι μια πληγή η οποία δεν επουλώνεται και συχνά αιμορραγεί. Αυτό είναι και ένα πολύ βασικό σύμπτωμα, το οποίο θα πρέπει να κινητοποιήσει τον ασθενή, ώστε να σπεύσει για περαιτέρω έλεγχο. Είναι δηλαδή μια ανοιχτή πληγή που παραμένει ανοιχτή για 3 ή περισσότερες εβδομάδες, αιμορραγεί ή δημιουργεί κρούσεις στην επιδερμίδα, και η πληγή αυτή είναι προειδοποιητικό σημάδι. Υπάρχει επίσης το μελαχρωματικό βασικό κυταρικό καρκίνωμα, το οποίο μοιάζει με μια ελιά. Υπάρχει το επιφανειακό που μοιάζει με έξεμα, πλάκα εξέματος, και εκεί πολλές φορές μπορεί να γίνει κάποιο λάθος στη διάγνωση.
Και υπάρχει και το σκληρωτικό, το οποίο μοιάζει με ουλή. Δηλαδή, κάτι που θεωρούμε ουλή, τελικά να πρόκειται για βασικό κυταρικό, το οποίο μάλιστα εισδύει και σε βάθος και πολλές φορές καταστρέφει και τους γύρω ιστούς. Αυτό όσον αφορά το βασικό κυταρικό, που είναι, όπως είπαμε, ο συνηθέστερος καρκίνος του δέρματος. Για το ακαμφοκυταρικό καρκίνωμα, που αποτελεί το δεύτερο έτσι, σε σειρά πιο συνηθισμένο καρκίνο του δέρματος μετά τον βασικό κυταρικό, που επίσης μπορεί να εμφανιστεί σε μέρη τα οποία εκτίθενται στον ήλιο, αλλά συμπεριλαμβανομένων και των βλαγόνων του στόματος και των γεννητικών οργάνων, εκεί μπορεί να εμφανιστεί ως μια πλάκα, έτσι παχιά και τραχιά, η οποία έχει λέπια και η οποία μπορεί να αιμορραγεί εύκολα ή ως κάποια πληγή πάλι με ανώμαλα όρια. Με λίγα λόγια, οποτεδήποτε βλέπουμε αλλοιώσεις στο δέρμα, δεν πρέπει να ξεκινάει πάντα από τους πύλους. Είναι καλό να αναζητούμε τον γιατρό, γιατί θα μπορέσει και μακροσκοπικά να λάβει, να κάνει την έγκαιρη διάγνωση και έγκυρη διάγνωση και βέβαια με το δερματοσκόπιο και κατά συνέπεια μετά θα τα πούμε στη συνέχεια με κάποια βιοψία. Όσον αφορά τώρα το μελάνωμα, γιατί αυτό ίσως είναι και το σημαντικό, εκεί πάντα θα κοιτάμε τους σπήλους που έχουμε, αλλά και νέους σπήλους, δηλαδή νέες ελιές. Όταν έχουμε κάποιο σπήλο που αλλάζει, πηγαίνουμε στο γιατρό. Όταν έχουμε νέο σπήλο, δηλαδή νέα ελιά, που πάλι είναι καλό να ελέγχεται από το γιατρό. Και εκεί θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ίσως και ένα μνημονικό, το λεγόμενο αλφάβητο του μελανώματος, γιατί είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαν να έχουν στο μυαλό τους όσοι μας παρακολουθούν. Μάλιστα, ναι. A, B, C, D, F, έτσι ώστε να αναγνωρίζουν ίσως και τουλάχιστον να διακρίνουν κάποιον κίνδυνο ή έστω αυτό να τους θέσει σε μια υποψία για να πάνε να επισκεφτούν τον τερματολόγο τους. Δηλαδή το A δηλώνει asymmetry, δηλαδή την ασυμμετρία. Mm. Αν πάρετε μια νοητή γραμμή και χωρίσετε την ελιά, η μια πλευρά και η άλλη πλευρά δεν ταυτίζονται, μιλάμε για ασυμμετρία. Είναι ένα σημάδι προειδοποιητικό. Το B, border, σημαίνει τα όρια. Αν τα όρια αυτά της βλάβης είναι ασαφή ή ανώμαλα, αναζητούμε το γιατρό. C, color, οι μεταβολές λοιπόν στο χρώμα. Όταν το χρώμα δεν είναι ομοιόμορφο, υπάρχει πολυχρωμία ή υπάρχουν επίσης και περιοχές όπου το χρώμα είναι σαν να έχει φύγει, γιατί υπάρχουν και τύποι μελανώματος το αμελανωτικό, το οποίο δεν είναι το σκούρο χρώμα όπως το έχουμε συνηθίσει, αναζητούμε το γιατρό. D, diameter, η διάμετρος, δηλαδή το μέγεθος της βλάβης. Συνήθως όταν υπάρχει αύξηση. E είναι elevation ή evolving, δηλαδή η πιθανή ανύψηση του σπήλου. Δημιουργούνται πολλές φορές σωζίδια. E, evolving, η εξέλιξη του σπήλου που συνήθως είναι σε μέγεθος. Και F είναι το οικογενειακό ιστορικό, family history, που όπως είπαμε, όταν κάποιος έχει οικογενειακό ιστορικό, ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 50% να νοσήσει και ο ίδιος από μελάνωμα. Υπάρχουν τέσσερις τύποι μελανώματος, να το αναφέρουμε και αυτό είναι το ζώδες, δηλαδή αυτό που δημιουργεί οζύδιο, το επιπολής επεκτηνόμενο, αυτό που είναι επιφανειακό και έχει οριζόντια έτσι, αύξηση, το μελάνωμα που αναπτύσσεται σε κακοήθη φακή και το μελάνωμα των άκρων, το οποίο παρατηρείται, είναι πιο σπάνιο από τα άλλα, όμως έχει και αυτό, έχει κακή πρόγνωση. Ναι. Αναφέρατε για τις πληγές, για να φτάσει σε αυτό το σημείο όμως που να γίνουν πληγές, θα πει ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο. Όχι, αρχικά πει, γίνεται έτσι, είναι δηλαδή από το πρώτο στάδιο. Τώρα μιλάτε για οποιαδήποτε αλλοίωση. Ναι, πηγαίνω λιγάκι πίσω, αυτά που αναφέρατε στην αρχή, ναι, και λέτε όταν δούμε μία πληγή να μην κλείνει και για 2-3 εβδομάδες και με πιθανώς να αιμορραγεί κιόλας. Επειδή υπάρχουν διαφορετικοί τύποι βασικοκυταρικού καρκινώματος, υπάρχει το ελκωτικό, το οποίο έτσι κι αλλιώς εμφανιστεί ως πληγή που δεν επουλώνει.
Υπάρχει επίσης το σκληρωτικό, το οποίο είναι σαν ουλή, η οποία όμως επίσης μπορεί να αιμορραγεί. Υπάρχει και το ζύδιο, το οποίο έχει ευριαγγείες, το ζώδες δηλαδή, το οποίο επίσης αν χτυπήσουμε ή κάπως ιδιαίτερα οι άντρες που ξυρίζονται μπορούν να το τραυματίσουν, τότε επίσης θα είναι κάτι που αιμορραγεί και δεν κλείνει. Ναι. Οπότε, ναι, δεν υποδηλώνει το στάδιο, γιατί υπάρχουν διαφορετικοί τύποι βασικοκυταρικού καρκινώματος. Ναι, το και... ίδιο και στο, στο μελάνομα. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι. Μάλιστα. Θα λέγατε ότι είναι θανατηφόρος, μπορεί να είναι θανατηφόρος ο καρκίνος του δέρματος και μπορεί να δώσει μεταστάσεις σε άλλα όργανα του σώματος. Ναι, πάλι θα διαχωρίσουμε εδώ πέρα, επειδή υπάρχουν οι βασικοί τύποι καρκίνων, όπως είπαμε, είναι οι τρεις. Δυνητικά θανατηφόρο είναι το μελάνωμα. Μελάνωμα. Αποτελεί άλλωστε και το ακριβώς. Είναι επιθετικός καρκίνος δέρματος και ο πιο σοβαρός και απειλητικός για τη ζωή. Γι' αυτό κιόλας δίνουμε τόση βαρύτητα στην πρόληψη και στην πρώιμη διάγνωση. Γιατί όσο πιο μικρό είναι και όσο πιο λεπτό είναι, όσο πιο έγκαιρα γίνεται η διάγνωση, τόσο πιο μεγάλες πιθανότητες για ίαση, αλλά και για ζωή υπάρχει. Ναι. Όσον αφορά τώρα στο βασικοκυταρικό καρκίνωμα, να αναφέρουμε που, όπως είπαμε, είναι το πιο συχνό καρκίνωμα σε σύγκριση με τα άλλα δύο, και το οποίο δεν είναι... Μπορεί να δημιουργήσει, πολύ σπάνια δημιουργεί μετάσταση, και αυτό είναι της τάξης του 0,3%, δηλαδή είναι πάρα πολύ σπάνιο. Συνήθως έχει μια αργή και βραδία ανάπτυξη και πάρα πολύ σπάνιο, όπως είπαμε, δίνει μεταστάσεις. Χαρακτηρίζεται όμως από τοπική διήθηση των ιστών και επέκταση. Και ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα, γιατί καταστρέφει τους γύρω ιστούς. Όσον αφορά τώρα το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα, το οποίο μπορεί να δώσει μετάσταση σε ένα ποσοστό 2 με 10% και συνήθως από μακρυσμένους ιστούς ή κάποια όργανα, και μπορεί με αποτέλεσμα να απειλήσουν ακόμα και τη ζωή του ασθενούς. Γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο σημαντική η πρόληψη. Ναι. Γιατί έτσι ας έχει μείνει λίγος χρόνος. Όμως να μας πείτε για τη διάγνωση, πώς γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες εξετάσεις που βασίζεται η διάγνωση. Ναι, για τη διάγνωση προφανώς το πρώτο και κύριο βήμα είναι βιοψία. Πρωτίστως όμως η υποψία της διάγνωσης τίθεται από τον γιατρό, από τον δερματολόγο, ο οποίος εξετάσει το δέρμα ολοσωμικά, δηλαδή όλο το δέρμα, πρώτα με γυμνό μάτι και κατά κανόνα μετά χρησιμοποιεί το φορητό δερματοσκόπιο ή κάποιο ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό δερματοσκόπιο, το οποίο αυξάνει το οπτικά το μέγεθος της ελιάς κατά περίπου 20 φορές ή και περισσότερο. Αυτό είναι για την υποψία της διάγνωσης. Μπορεί να γίνει και χαρτογράφηση των σπήλων για την παρακολούθηση όταν ο ρυθμός τους είναι μεγάλος. Η βιοψία όμως είναι το αυτό καθεαυτό, το οποίο μας επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Ναι. Μπορεί να δείξει και σε εξετάσεις αίματος όταν υπάρχει ο καρκίνος του δέρματος ή είναι ένας είδος καρκίνος που δεν μπορεί να φανεί στην εξέταση του αίματος. Μόνο για το μελάνωμα υπάρχουν καρκινικοί δείκτες, όπως το S100, το οποίο όμως συνήθως, μάλλον κατά την... Όταν έχουμε μεταστατικό καρκίνο, μεταστατικό δηλαδή μελάνωμα, που έχει δώσει ήδη μεταστάσεις, δηλαδή σταδίου 4 που λέμε μελάνωμα, και έρχεται ο ασθενής, κάνουμε και τους καρκινικούς δείκτους, όπως και την LDH. Αλλά για τους υπόλοιπους δεν υπάρχει κανένας αιματολογικός δείκτης. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ξεκάθαρα η βιοψία. Ναι. Και τέλος, κάτι για την τροφή μας. Αν έχετε να μας πείτε κάποια συγκεκριμένα που μπορούν να μας προστατέψουν για τον καρκίνο του δέρματος. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν όσες έρευνες έχουν γίνει όσον αφορά κάποιες βιταμίνες ή αντιοξειδωτικά κτλ. Δεν έχουν δείξει ότι υπάρχει συσχέτιση ή προστασίας. Και επίσης ο καρκίνος του δέρματος προφανώς δεν συσχετίζεται με την τροφή, όπως είναι ο καρκίνος π.χ. του παχαίως εντέρου ή άλλη τύπου καρκίνου.
Όμως, το κάπνισμα, όπως είπα, συσχετίζεται. Ναι, ναι. Μπορεί να μην αφορά στη διατροφή, αλλά θέλει προσοχή. Είμαστε υπέρμαχοι της υγείας. Κατά συνέπεια, υπέρμαχοι της σωστής διατροφής, της διατροφής που προάγει την υγεία, της τροφής της βιολογικής, της τροφής που θρέφει τα κύτταρά μας, έτσι ώστε να είμαστε και να παραμένουμε υγιείς. Μπορεί να μην συσχετίζεται άμεσα, έμεσα ναι. όμως σίγουρα ναι. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δόκτωρ Χριστιά, για τις πολύτιμες πληροφορίες, για την ενημέρωση αυτή για τον καρκίνο του δέρματος. Εγώ ευχαριστώ και πραγματικά επιτελείτε έργο και θέλω να το τονίσω αυτό. Είναι πολύ σημαντική συμβολή και η δική σας και μακάρι να σας ακουστούν έστω ένα takeaway message, φορέστε αντιλιακό πραγματικά. Ακριβώς. Και στα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα τόσο εύκολο και εύκολα προσβάσιμο για όλους στοιχείο το οποίο δεν θα έπρεπε να λείπει από την καθημερινότητά μας και τη ρουτίνα μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. The show Health and Wellness with Vasula Christodoulou is sponsored by Toyota Croydon. Get up to 10% off and 2 years free servicing on new cars when you quote Hellenic TV at Toyota Croydon. Book online today or call 0208 649 5919. Terms and conditions apply.